ξέρουμε όλες μας είναι ότι ο καρκίνος του μαστού, όπως ο καρκίνος γενικά, αλλά ο καρκίνος του μαστού περισσότερο, είναι μία νόσος όπως όλες οι άλλες. Δεν είναι η επάρατη, δεν είναι η νόσος που φοβόμαστε να ακουμπήσουμε και είναι μία νόσος που μπορεί να προληφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως είπατε, και έχουμε εδώ παραδείγματα εμπνεύσεις ανθρώπων να μας μιλήσουν για την πρόληψη. Μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα και έχει τεράστια σημασία αυτό που είπατε για το προληπτικό έλεγχο. Στην Ελλάδα έχουμε η ασφάλιση, η εθνική ασφάλιση καλύπτει, ο ΕΟΠΗ καλύπτει τις μαστογραφίες. Προκειμένου αλλά να πείσουμε τον κόσμο, να βρούμε έναν έξυπνο τρόπο να πείσουμε τον κόσμο να τις κάνει. Αλλά δεν έχουμε οργανωμένο πληθυσμιακό έλεγχο. Δυστυχώς, όπως έχουν όλα τα περισσότερα κράτη του κόσμου, και εγώ θα πω μόνο έτσι, γιατί είπα να μην πω σήμερα νούμερα, αλλά συνήθως οι γιατροί λένε για κάποιο νούμερο. Έτσι. Η μαστογραφία μειώνει κατά 20% το κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του μαστού. Αν όμως γίνει σε ένα οργανωμένο πλαίσιο, μπορεί αυτό το 20 να γίνει 40. Εγώ πορεύομαι 24 χρόνια με 3 καρκίνους. Μαστεκτομή το 97, το 2003 λέμφο Μανώ-Χότσκι και το 2000 τραχύλου και το 2019 λέμφο Μανώ-Χότσκι Μανδύ, μεσοφαραγή. Συνυπάρχω με τους καρκίνους μου και συνυπάρχω και με το σύλλογο που εκπροσωπώ. Είμαι πρόεδρος 17 χρόνια. Ο σύλλογος υπάρχει στην Πάτρα 20 χρόνια. Ξεκίνησε σαν παράρτημα του Πανελληνίου Συλλόγου εδώ στην Αθήνα. Και το 2011 αυτονομηθήκαμε και γίναμε σύλλογος μόνιμα. Μετά το πρώτο σοκ που το αντιλαμβάνομαι και λέω εγώ, δηλαδή το εγώ είναι κυρίως γιατί ήμουν πολύ αθλητική, δεν έπινα, προσέχα υγιεινή διατροφή και ξαφνικά, ναι, είμαι και εγώ λοιπόν. Και μάλιστα από άλλη ζωή την υποστήριζα και ήμουν πάντα δίπλα όλα αυτά τα χρόνια και πρέσβυρα και ξαφνικά. Φαντάζομαι ότι η πρώτη αντίδραση είναι πάντα δεν μπορεί να μου τύχει. Ναι. Είναι πάντα δεν μπορεί να τύχει σε μένα, πάντα γιατί σε μετά από περίπου μία εβδομάδα που άρχισα πια να σε ειδοποιώ, είπα ότι εδώ θα αγωνιστώ όπως αγωνιζόμουν σε κάθε μαραθώνιο. Πραγματικά το είδα σαν τακτική μαραθωνίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι μπαίνει στην εκκίνηση με χαμόγελο, μπαίνει στην εκκίνηση πάρα πολύ αισιόδοξη, βλέποντας ένα πράγμα. Αυτό σας το καταθέτω διότι έτσι είμαι και σαν άνθρωπο. Τον τερματισμό. Ο τερματισμός σήμαινε μόνο νίκη. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και το παράδοξο ήταν ότι από τα 30 μου έκανα κάθε χρόνο μαστογραφία, λόγω του ότι είχα πυκνό μαστό και είχα διάφορες κύστης, μου είχαν συστήσει να κάνω κάθε χρόνο μαστογραφία και την έκανα, είναι πάρα πολύ τυπική σε αυτό. Όμως το λάθος που θεωρώ ότι εγώ έκανα ήταν ότι ενδιάμεσα έμεινα ήσυχη ότι έκανα μαστογραφία μου, είμαι εντάξει, δεν έκανα ψηλάφιση συχνά. Στο ενδιάμεσο διάστημα λοιπόν του ενός έτους και ενώ προσπαθούσα με τον σύντροφό μου να κάνουμε παιδί, μου συνέστησε ο γυναικολόγος μου να πάω να κάνω και μια μαστογραφία. Πήγα την έκανα και όντως τότε βρέθηκε. Ναι. Βρέθηκε το καρκίνος, που ποτέ δεν τον έλεγαν και καρκίνο βέβαια, τον έλεγαν νεοεξεργασία, νεοπλασία και τους έλεγα πείτε μου, έχω καρκίνο. Γιατί είναι η λέξη αυτή που κάνει λίγο τζις. Και εγώ όλο το πακέτο, μαστεκτομή και λεμφαδένες. Ήταν θέμα ημερών που είχε πάει στις λεμφαδένες, δεν το είχαν βρει στις εξετάσεις. Με 16 χημιοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και μετά ορμονοθεραπεία την οποία κάνω τώρα και είναι για 10 χρόνια. Έχεις απαρκτές επίγνωσης της ύπαρξής σου. Οπότε, αν το πας λίγο βαθύτερα, ξέρεις ότι ο μόνος ικανός και εφικτός χρόνος για να ζήσεις, όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά νομίζω αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους, είναι το τώρα. Ξέρω πολύ καλά ότι αν δεν ήμουν στην πρόληψη, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ να μιλάω.
είναι 100% σίγουρο για μένα. Για μένα ήταν κορονοϊό, ήταν καρκίνος ενόψει κορονοϊού. Αυτό ήταν, δεν καταλάβω το βιβλίο, καρκίνος ενόψει κορονοϊού εγώ. Γιατί δεν είχα την αγκαλιά, δεν μπορούσα να βγουν πολύ έξω, γιατί είχαμε αυτό το μήνυμα. Οπότε για μένα, όταν πήραμε το αφήματο, οι ντουλάπε, τα ντουλάπια, όλα ήταν και πάντα γενική. Αφού μου λέγει η αδερφή μου, θα κάνει ένα σιτά λευκά, να πέσει λίγο, γιατί μα έχει ταράξει. Είναι μεγάλη. Ακόμα καρκίνο και φοβόμαστε. Όπως όλες τις κυρίες που γνώρισα και επειδή μου αρέσει να μιλάω και να το λέω δυνατά, γιατί αυτό κατάλαβα, δεν μιλάμε, λέω μη φοβάσαι, πες ακόμα πως αλλιώς αν δεν μπορείς λέξεις καρκίνος, δεν είναι τίποτα τελικά.